εντολέας μου είναι στο διάστημα των 3 μηνών που είχα τακτική επαφή και μετέπειτα τον πελάτη μου εμπιστεύομαι και... Okay, ναι, εντάξει, ίσως ναι, είναι. Ναι. Εσείς πήρατε μια ικανοποιητική εξήγηση γιατί ταξίδευε με πλαστό όνομα στην Αλβανία. Ένας άνθρωπος που φαινομενικά δεν θα έχει κάποιο πρόβλημα. Δεν κινδύνευε από κάτι. Ναι. Ενώ αν ήταν δεν τον, δεν τον, σωστά, καλή ερώτηση. Δεν τον ρώτησα για ποιο λόγο ταξίδευε με πλαστό έγγραφο. Δεν γνωρίζω για ποιο λόγο ταξίδευε με πλαστό έγγραφο. Μάλιστα. Δεν τον ρώτησα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ξέρετε εγώ ότι είναι, πολύ. Το έχει δει πάρα πολλοί κόσμοι σε αυτό το ντοκιμαντέρ, οπότε και η συνάντηση μας ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Ναι, ναι. Πολύ γιατί ήταν έναν άνθρωπο που τον είδε πραγματικά, δηλαδή και τον έζησε. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Πάντως, ό,τι και να γίνει, είναι αυτό που λέγαμε νωρίτερα, ότι ούτως ή άλλως η κοινωνία τον έχει τιμωρήσει ναι. και τον τιμωρεί ναι. τώρα. Αν όχι, προφανώς. Ναι, δηλαδή η δικαιοσύνη δεν μπόρεσε, γιατί δεν υπήρχαν τα ανάλογα στοιχεία. Ναι. Οπότε αναγκαστικά και η ποινή ήταν πάρα πολύ μικρή. Γιατί αυτά ήταν εν είδη δανεισμού. Δανεισμού ήταν βέβαια, δάνεια. Δηλαδή ναι. στην πραγματικότητα αυτό τι κάνει. Τώρα χρωστάει σε δανεικά. Σε χρωστάει σε αυτό. Χρωστάει δανεικά. Ναι. Ωραία, δεν πάνε φυλακή εύκολα στα δανεικά. Οπότε... Δεν πειράζει. Θα δούμε. Λοιπόν, αλλά εν πάση περιπτώσει το γεγονό ότι, μπορεί να βγουν και άλλες, αρχίζουν, και άλλα παραδείγματα. Αρχίζουν και τον απομακρύνουν. Είναι και αυτό μια κάτι. Και επίση να προσθέσω και μια πολύ μικρή λεπτομέρεια. Ένα τέτοιο μεγάλο κανάλι με τόσους δικηγόρους δεν θα βγάζει ποτέ ένα ντοκιμαντέρ αν δεν είχε τουλάχιστον η νομική υπηρεσία κάποια στοιχεία. Φαντάζομαι. Ή τουλάχιστον ότι λένε σε αυτό το κομμάτι λένε την αλήθεια. Ναι, δεν μπορεί. Λοιπόν, πού πάμε τώρα. Έχει μέλλον αυτή η ιστορία. Πάρα πολύ. Ναι. Λοιπόν, πάμε στα Όσκαρ. Πού είσαι, Αλέξανδρε? Είμαι στην παρέα σας. Βλέπετε. Εκεί που ξέρουμε ότι τουλάχιστον η μυθοπλασία είναι η μυθοπλασία. Σήμερα έχεις τις χαρές σου. Ισχύει. Να πω σήμερα είναι η μέρα σου. Είναι σήμερα η μέρα μου. Δεν είναι ακριβώς χαρές μου. Αν και για μία κατηγορία χαίρομαι ιδιαίτερα. Πριν πάμε όμως αυτό, μια που αναφερθήκατε στο ντοκιμαντέρ, να σας πω ότι υπάρχει ένα εξαιρετικό ντοκιμαντέρ που θα βγει σε μία εβδομάδα στον αέρα. Ναι. Λέγεται Διακίνηση. Είναι μια σειρά ουσιαστικά 10 ντοκιμαντέρ και έχει ακριβώς η μία από αυτές τις περιπτώσεις. Είναι μία αντίστοιχη ιστορία. Με άτομα που στην Αφρική κοροϊδεύουν γυναίκες πουλώντας τους έρωτα, δείχνοντάς τους στοιχεία που δείχνουν ότι είναι πλούσιοι και ουσιαστικά κάνουν το ίδιο ακριβώς παιχνιδάκι, ίσως με διαφορετικούς κώδικες, μάλιστα. αλλά το ίδιο ακριβώς παιχνιδάκι. Ναι. Μάλιστα. Πάμε λίγο στις υποψηφιότητες. Φυσικά και να πάμε στις υποψηφιότητες, οι οποίες βγήκαν σήμερα. Θα πούμε το ότι οι ταινίες με τις λιγότερες υποψηφιότητες στην κατηγορία καλύτερης ταινίας είναι 3, οι περισσότερες είναι 12. Mm-hmm. Ας τις κατονομάσουμε. Λοιπόν, είναι το Κόντα με 3, η Πίτσα Γλυκόριζα με 3, είναι με 4 υποψηφιότητες το Don't Look Up, Drive My Car και το Nightmare Alley. Το West Side Story που η πρώτη ταινία είχε κάνει 11 υποψηφιότητες και είχε κερδίσει 10 Όσκαρ, είναι υποψήφιο τώρα για Όσκαρ. Είναι το Belfast και φυσικά η Εξουσία του Σκύλου με 12 υποψηφιότητες, η ταινία με τις περισσότερες αυτή τη χρονιά. Τώρα στους κινηματογράφους παίζεται κάποια από αυτές? Παίζονται αρκετές. Το Κόντα δεν παίζεται γιατί είναι μια ταινία η οποία έχει φτιαχτεί για πλατφόρμα. Το Κόντα. Είναι μια εξαιρετική μεταφορά γαλλικής ταινίας της οικογένειας Μπελιέ. Δεν είναι για το Χούλου. Δεν ξέρω αν επιτρέπεται όμως να πούμε. Ωραία. Ποιες ταινίες από αυτές μπορεί να δει τώρα αυτή τη στιγμή ο τηλεθεατής? Το Belfast παίζεται από την προηγούμενη εβδομάδα με μεγάλη επιτυχία. Το Don't Look Up συνεχίζει να παίζεται στους κινηματογράφους. Α, το Don't Look Up στους κινηματογράφους. Ναι. Άμα δεν βγει στους κινηματογράφους, δεν μπορεί να είναι υποψήφιο για Όσκαρ. Ναι. Νομίζω ότι την προηγούμενη εβδομάδα το έπαιζαν και λογικά θα ξαναείνει και αυτή την εβδομάδα. Το King Richard βγαίνει την παραπάνω εβδομάδα. Η Πίτσα Γλυκόριζα παίζεται ακόμα σε κάποιους κινηματογράφους. Το Nightmare Alley παίζεται ακόμα. Το Power of the Dog νομίζω το παίζει ένας κινηματογράφος όπως και το West Side Story. Αυτό το οποίο μας έκανε εντύπωση βέβαια από τη συγκεκριμένη κατηγορία είναι το Drive My Car, μια ταινία από την Ιαπωνία, η οποία κέρδισε 4 υποψηφιότητες. Απίστευτο. Πολύ γρήγορα, Αλέξανδρε, να πούμε και για τις αντρικές και τις γυναικές υποψηφιότητες. Το καλύτερό μας. Λοιπόν, Χαβιέ Μπαρντέμ για το Being the Ricardos, πρόκειται για μια ταινία που είναι πάλι για πλατφόρμα. Ο Benedict Cumberbatch που ήταν και ένα από τα φαβόροι. Ο Andrew Garfield που νομίζω ότι θα κάνει την έκπληξη για το Tick Tick Boom. Εξαιρετική ταινία σε πλατφόρμα πάλι γνωστή. Εγώ ονόματα δεν λέω, οικογένειες δεν θίγω. Ο Will Smith είναι και αυτός ένας από τα φαβόροι για το King Richard, ταινία που βγαίνει την επόμενη εβδομάδα. Και ο Ντένζελ
Washington για την τραγωδία του Macbeth, που και αυτό έχει φτιαχτεί για πλατφόρμα. Στον γυναικείο ρόλο, στον πρώτο γυναικείο ρόλο, Jessica Chastain για τα μάτια της Tammy Faye. Ήταν πολύ λογικό μετά από το βραβείο στο φεστιβάλ του Σαν Σεμπαστιάν να έχει και μια υποψηφιότητα. Olivia Colman για το The Lost Daughter που θα δούμε αργότερα μέσα στη χρονιά. Γυρίστηκε στις Πέτσες. Ακριβώς. Η Penelope Cruz για την ταινία του Almodóvar Παράλληλες Μητέρες. Η Nicole Kidman για τον Being the Ricardos. Και η Stewart που τόσο πολύ έχετε συζητήσει και έχετε αγαπήσει για το Spencer. Πολύ γρήγορα τα φαβορεί. Άστα γρήγορα. Λένε. Όχι, ναι, πολύ αργά λοιπόν. Εγώ λοιπόν. Όχι εσύ, τι λένε οι περισσότεροι. Δεν μπορεί να πει κανένας τίποτα. Είναι η τρίτη συνεχόμενη χρονιά που δεν μπορούμε να έχουμε πραγματικά προγνωστικά. Έχουν αλλάξει πάρα πολύ οι κώδικες με τους οποίους μπορούσαμε να αποκωδικοποιήσουμε το τι πιθανότητα θα ψηφίσουν στα Όσκαρ. Καλή ώρα βλέπουμε τώρα το ότι οι υποψήφιες για τον πρώτο γυναικείο ρόλο που κανονικά συνήθως ακολουθούν τη γραμμή ενός συγκεκριμένου σωματείου δεν είναι αυτές. Ναι. Η Πενέλοπη Κρούς δηλαδή βρίσκεται ανάμεσά τους και. Εγώ πιστεύω ότι είναι και μια ερμηνεία η οποία όσοι δεν έχετε δει την ταινία αξίζει να τη δείτε και να την συζητήσουμε. Ωραία, Αλέξανδρε, θα μπορούμε να είμαστε και τις επόμενες μέρες για να τα αναλύσουμε λίγο περισσότερο. Αν είχαμε εκπλήξεις, όποτε θέλετε στην παρέα σας. Ναι, ναι, ναι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε πολύ καλά. Εμείς πάμε τώρα.